τι έχουμε, ποια είναι η πραγματικότητα η οποία είναι. Την περιγράψατε και εσείς στο ρεπορτάζ το οποίο κάνατε πριν, ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με πολύ μεγάλες ελλείψεις και δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά, είναι μια χρονιά εν μέσω πανδημίας. Και έχουμε ελλείψεις σε υποδομές, μαθητές στηβάζονται στην αίθουσα. Αυτό όμως είναι κάθε χρόνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι κάθε χρόνο, δικαιολογείται αυτό το κλίμα καταλήψεων από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Προσέξτε κύριε Χασαπόπουλε, μιλάμε για νέες συνθήκες. Σε συνθήκες πανδημίας και έχουμε ελλείψη υποδομές να στηβάζονται μαθητές, ελλείψη εκπαιδευτικό προσωπικό, ελλείψεις σε εργαζόμενους στην καθαριότητα. Και όλα αυτά τα προβλήματα θα λυθούν με τις καταλήψεις. Προσέξτε, στηβάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ποιο είναι η αιτία που κινητοποιεί τους μαθητές? Κύριε Καραθανασόπουλε, όμως τα προβλήματα είναι για τα παιδιά, η κυβερνητική πολιτική υπεύθυνη. Τα παιδιά, είπατε, στηβάζονται. Τα παιδιά στηβάζονται και στα προάβλια τώρα με τις καταλήψεις. Εντάξει, τώρα ας αφήσουμε αυτή τη συζήτηση. Πώς στηβάζονται και τι στηβάζονται. Γιατί εδώ πέρα, από την πρώτη στιγμή που κινητοποιήθηκαν οι μαθητές, προσπαθήσαν κάποιοι να συκοφαντήσουν τον αγώνα ταυτίζοντάς τους με τους αρνητές της μάσκας. Ενώ αυτό που ζητάνε τα παιδιά είναι να λειτουργήσουν τα σχολεία με τέτοιο τρόπο ώστε να μορφώνονται και όχι να τους εξοντώνουν. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα των κινητοποιήσεων των μαθητών. Να σας πω, από την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, από την πρώτη εβδομάδα, πρέπει να γίνονται καταλήψεις. Όταν υπάρχουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες, κύριε Χασαπόπουλε. Κάθε χρόνο υπάρχουν αυτές τα προβλήματα. Ελλείψεις δεν έχει κάθε χρόνο. Δεν είναι ίδια χρονιά η φετινή με τις προηγούμενες χρονιές. Είμαστε σε συνθήκες πανδημίας. Εδώ συζητάει η κυβέρνηση για ένα γενικευμένο lockdown. Εδώ μιλάει για ατομική ευθύνη που πρέπει να προστατευτούμε από την πανδημία. Και όταν αφορά τα ζητήματα των δημόσιων δομών, των κρατικών ευθυνών, τότε πετάει το μπαλάκι σε αυτούς οι οποίοι κινητοποιούνται. Άρα είστε υπέρ των καταλήψεων, για να καταλάβουμε στάση, τώρα. Την ίδια στάση κρατήσαν απέναντι στους υγειονομικούς που κινητοποιήθηκαν χθες. Την ίδια στάση προσπαθώντας να συκοφαντήσουν τον αγώνα των μαθητών κρατάνε και τώρα. Γιατί κοιτάξτε, εάν δεν κινητοποιηθούν οι μαθητές να διεκδικήσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα προβλήματα θα τραβήξουν σε μάκρος. Κύριε Καραθανασόπουλε, συγγνώμη, μισό επώδυνες επιπτώσεις. Γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό που ανοίγουμε τώρα. Αυτό που λέμε εμείς δεν είναι ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Σαφώς και υπάρχουν ελλείψεις και στις καθαρίστρες και στους εκπαιδευτικούς. Και πώς θα αντιμετωπιστούν? Σαφέστατα. Και πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα? Ανέκαθεν όμως. Μα γιατί με πηγαίνετε στο παρελθόν, στο ανέκαθεν, όταν μιλάμε για νέες συνθήκες πανδημίας? Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικές καταστάσεις? Δεν μπορεί εχθές ο κύριος Πρωθυπουργός να βγαίνει με διάγγελμα και να εκβιάζει τον κόσμο ή αυτοπροστατεύεστε ή πάμε σε lockdown και την ίδια στιγμή να επικρατεί αυτή η εικόνα στα σχολεία. Και μου ρωτάτε γιατί κινητοποιούνται από την πρώτη στιγμή οι μαθητές? Γιατί ακριβώς είναι αυτή η κατάσταση που τους εξωθεί. Είναι η κυβερνητική πολιτική, είναι οι ελλείψεις που εξωθεί τους μαθητές στο να μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη μόρφωση και χωρίς προβλήματα όσον αφορά την υγεία, τη δικιά τους και την υγεία τους. Κύριε Χασαπόπουλε, για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε στο ίδιο εργοθεατές με διαφορετικούς όμως πρωταγωνιστές. Από αυτή την άποψη είναι δύο τα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι το κράτος και οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις του, αποτελούν το θεματοφύλακα των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή αποτελεί και την μήτρα αναπαραγωγής της σύμφυσης ανάμεσα στις κυβερνήσεις, σημερινές, χθεσινές, και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή ακριβώς η σύμφυση έχει ως οδηγή και σε πιο στενές επαφές τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς, με επιμέρους επιχειρηματικούς ομίλους, διαμορφώνοντας σχέσεις διαφθοράς και διαπλοκής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα είναι πρέπει η να έρθει στη Βουλή με εξεταστική. Δεύτερον, θα σας πω τώρα, δεύτερον, αποτελεί μια βολική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε συνθήκες όπου επιδεινώνει τη θέση των εργαζόμενων, συνεχίζεται και κλιμακώνεται η αντιλαϊκή επίθεση για να εγκλωβιστούν συνειδήσεις. Από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά, η Βουλή πρέπει να έχει απεμπλακεί από αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό ακριβώς και στη συνταγματική αναθεώρηση είχαμε τονίσει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αρμόδια. Το πήγατε μακριά τώρα. Κοιτάξτε, θα έρθει στη Βουλή.
Εξεταστικές επιτροπές και προανακριτικές έχουμε δει πάρα πολλές. Και τα αποτελέσματα είναι προδιαγεγραμμένα επί της ουσίας. Βεβαίως, ας έρθει πρωτοφάκελος, θα εξετάσουμε τη στάση μας ως ΚΚΕ. Θέλω να πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί τον έχουμε το παράλογο σε αυτό. Όλους. Όμως η απαραίτητη αυτοπροστασία δεν μπορεί να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για την κατάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.